Πρώτον, η θέση ενός σώματος περιγράφεται από τρεις αριθμούς, τους οποίους τους ονομάζουμε συνδεδεμένους. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να είναι το μήκος, το ύψος και το πλάτος. Έτσι. Λοιπόν, τι ονομάζουμε ταχύτητα στην εκτονίαση. Σε αυτό με τη φυσική ονομάζουμε ταχύτητα, προσπαθούμε να μετρήσουμε πώς αλλάζουν αυτοί εδώ οι τρεις αριθμοί συνδεδεμένες, δηλαδή, στη διάρκεια του χρόνου, σε σχέση με κάποιο σημείο το οποίο το ορίζουμε σαν ένα αρχικό σημείο αναφοράς. Το οποίο βεβαίως το αρχικό σημείο αναφοράς εξαρτάται από το πρόβλημα το οποίο θέλουμε να μελετήσουμε. Παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι εγώ στην πλατεία Καραμαλή εδώ στην Ήμουν. Εντάξει. Και ορίζω την πλατεία Καραμαλή σαν το αρχικό σύστημα αναφοράς και λέω ότι όλες οι μετρήσεις θα γίνονται ως προς την πλατεία Καραμαλή. Θα μπορούσα να χαρορίσω κάτι άλλο, έτσι, δηλαδή την πλατεία Μαντό που πάνε να φτιάξει στην Ήμουν. Επομένως, βλέπω πώς η θέση ενός σώματος αλλάζει σε σχέση με την πλατεία Καραμαλή. Παραδείγματος χάρη στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Βλέπω ότι όλες οι χιλιομετρικές αποστάσεις, τουλάχιστον στο κυρίως μέρος της Ελλάδας, ορίζονται προς την πλατεία Συντάγματος. Η πλατεία Συντάγματος, επομένως, γνωρίζουμε σαν ένα αρχικό σύστημα αναφοράς. Όταν μελετούμε κινήσεις δορυφόρων, το σύστημα αναφοράς είναι η γη. Όταν μελετούμε κινήσεις πλαμητών, το σύστημα αναφοράς είναι ο ήλιος. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ανάλογα το πρόβλημα, ορίζουμε ένα σύστημα αναφοράς και ακολουθούμε αυτή την τακτική. Επίσης, πολύ βασικό θέμα στην εκτονιαστική είναι ότι ο χρόνος είναι απόλυτος, δηλαδή είναι ο ίδιος. Ο κάθε παρατηρητής μετράει ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Εγώ που κάθομαι εδώ και σας μιλώ, εσείς που είστε απέναντι, ένας παρατηρητής ο οποίος περνάει ένα αεροπλάνο αυτή τη στιγμή και ταξιδεύει από πάνω μας, όλοι μετράμε τον ίδιο χρόνο. Ένας αστροναύτης ο οποίος κινείται σε τέτοια γενετική. Δηλαδή, όλοι οι παρατηρητές στην εκτονιαστική μετρούν τον ίδιο χρόνο. Λοιπόν, τώρα. Για να πάμε στην θεωρία της βαρύτητας, πρέπει να εισάγουμε την έννοια της δύναμης. Ο Νεύτωνας με τον νόμο της παντούμενης έλξης ουσιαστικά τι είπε, είπε ότι η βαρύτητα, το είδε πειραματικά, δηλαδή αν αφήσω αυτό το θα πέσει το κάτω. Η βαρύτητα είναι μια ελκτική δύναμη, δηλαδή έλκει τα σώματα και παγκόσμια. Όταν λέμε παγκόσμια, λέμε ότι εννοούμε ότι η φύση αυτής της δύναμης είναι η ίδια παντού, σε όλο το σύμπαν. Λοιπόν. Εδώ βλέπετε τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. Τον Νεύτωνα, έτσι, για να έχετε και μια δεξιοπτική άποψη. Λοιπόν, φτάνουμε στο τρίτο μέρος της ιστορικής αναδρομής. Φτάνουμε γύρω στο 19ο αιώνα, όπου έχουμε μεγάλη ανάπτυξη των μαθηματικών και κυρίως της γεωμετρίας, των καμπύλων χώρων. Πράγματι, όταν θέλουμε να μελετήσουμε κινήσεις οι οποίες γίνονται πάνω σε καμπύλους χώρους, πρέπει να αλλάξουμε γεωμετρία. Φανταστείτε ότι όταν έχω ένα πλοίο το οποίο ταξιδεύει από τη Μύκονο στη Σύρο, μπορώ την απόσταση αυτή να την προσεγγίσω με μια ευθεία. Έτσι. Λέω, ας πούμε ότι η απόσταση μεταξύ Σύρου και Μυκόνου είναι μια ευθεία περίπου, ξέρω εγώ, είναι 3 μίλια. Αν θέλω όμως να πω ότι η απόσταση της Μυκόνου από τη Νέα Υόρκη, έτσι να δω δηλαδή πώς είναι, η απόσταση αυτή δεν είναι μια ευθεία, αλλά είναι καμπύλη. Αν δείτε γιατί η γη είναι σφαιρική. Επομένως, η απόσταση μεταξύ της Μυκόνου και της Νέας Υόρκης βρίσκεται πάνω σε ένα τόξο κύκλο και όχι σε μία ευθεία γραμμή. Άρα πρέπει και όταν μελετούμε επομένως κινήσεις πάνω σε σφαιρικές επιφάνειες, σας είπα ένα παράδειγμα, γενικά σε καμπύλες επιφάνειες, πρέπει να αλλάξουμε γεωμετρική θεώρηση έτσι, της μαθηματικής μας προσέγγισης. Αυτό μέχρι το 19ο αιώνα δεν μπορούσε να γίνει. Διότι τα μαθηματικά δεν είχαν αναπτυχθεί στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε λοιπόν την ανάπτυξη των μαθηματικών των 19ου αιώνα. Επίσης, από παραδοσιακή πλευρά, έχουμε την παρατήρηση των πρώτων μεθελωμάτων από αυτούς εδώ τους αστρονομούς. Και φτάνοντας στις αρχές του 20ου αιώνα, από παραδοσιακή πλευρά, υπάρχει ήδη υποψία ότι πέραν του δικού μας γαλαξία υπάρχουν και άλλοι γαλαξίες, εξωτερικοί γαλαξίες. Τελικά το 1924, σε λιγότερο βλέπετε από έναν αιώνα, ο Άγγλος αστρονόμος Χάμπλ επιβεβαίωσε την παραπάνω υποψία. Τι δηλαδή, ότι πέραν του δικού μας γαλαξία υπάρχουν και άλλοι εξωτερικοί γαλαξίες. Βεβαίως, έτσι θα ήθελα να αναφέρω, να μην ξεχάσουμε και την πρώτη ενοποιημένη θεωρία, ο οποίος είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο οποίος συνέβη και το σατέλνιο του 19ου αιώνα περίπου από τον Maxwell. Και το βάζω αυτό εδώ για να σας δείξω, γιατί θα το δούμε στη συνέχεια, ότι γενικά στη φυσική, όχι μόνο στην αστροφυσική συγκοινωνία, αυτό που μας αρέσει να κάνουμε είναι προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τις θεωρίες και τους νόμους. Ή δυνατόν να φτιάξουμε μία θεωρία που κάτω από ορισμένες συνθήκες να περιγράφει ένα φαινόμενο, κάτω από άλλες συνθήκες να περιγράφει ένα άλλο φαινόμενο και το καθεξής. Αυτή είναι μια πρακτική η οποία βλέπετε ότι ξεκίνησε το 19ο αιώνα και συνεχίζει
να υπάρχει και στις μέρες. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στον 20ο αιώνα, όπου πραγματικά σε αυτούς τους 20ο αιώνα